Τη σελίδα 5 από το βιβλίο της Γένεσης, σελίς 5 βιβλίων Γενέσεως, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 21. Σελίς λοιπόν 5 βιβλίο Γενέσεως, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 21. Και έζησε ο Ενόχ 65 έτη και γέννησε τον Μαθουσάλα. Και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού αφού εγέννησε τον Μαθουσάλα 300 έτη. Και γέννησε Ιούς και Θυγατέρας. Και έγιναν πάση η μέρα του Ενόχ 365 έτη. Και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκε το πλέον διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Να διαβάσουμε και από τη σελίδα 1066, κεφάλαιο ΙΑ και εδάφιο 5. Είναι από το βιβλίο Εβραίους, η προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Σελίδα 1066, κεφάλαιο ΙΑ και εδάφιο 5. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ δια να μην είδη θάνατον, και δεν ευρίσκετο διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός. Επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησεν εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει της εις αυτόν. Διότι ο προσευχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι ο Θεός και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Αμήν. Ενόχ ένα πρόσωπο ιδιαίτερο για το οποίο ο Λόγος του Θεού αναφέρει ότι έχει προφητεύσει κιόλας λέγοντας περί των εσχάτων ημερών ότι ήλθεν ο Κύριος, χρησιμοποιεί αόριστο προφητικό, ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας Αγίων δια να κάμην κρίσιν κατά πάντων και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς εξ αυτών για δύο πράγματα. Δια πάντα τα έργα της ασεβίας αυτών τα οποία έπραξαν και δια πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλοί ασεβείς. Για αυτά που έπραξαν και για αυτά που ελάλησαν θα έρθει ο Κύριος να κάνει κρίση επί της γης με τα πάντων των Αγίων και των Αγίων αυτού Αγγέλων. Ενόχ είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο θα λέγαμε αφενός με μυστηριώδης, αφετέρου δε με μία μοναδική εμπειρία, την μετάθεσή του, την οποία η Εκκλησία του Χριστού προσμένει κατά τον ίδιο τρόπο που αυτός δεν είδε θάνατο και η Εκκλησία του Χριστού τις έσχατες ημέρες, οι ζώντες εν πάση περιπτώσει, όχι οι αποθανόντες εν Χριστώ, αλλά οι ζώντες δεν θα δούνε θάνατο. Ενόχ σημαίνει καθιερωμένος, δηλαδή αφιερωμένος, αν θέλετε καθαγιασμένος, ένας άνθρωπος ξεχωρισμένος από το Θεό για κάτι το ιδιαίτερο και επειδή αυτός στα μάτια του Θεού έχει κάτι το ιδιαίτερο. Και ποιο είναι το ιδιαίτερο αυτό το οποίο έχει ο Ενόχ? Είναι ότι περπάτησε 300 ολόκληρα χρόνια με το Θεό και περπατάω σημαίνει μια σταθερή προοδευτική σχέση, όχι ευκαιριακή επαφή ή επίσκεψη, μια συνεχή σταθερή προοδευτική σχέση και απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της σχέσεως να περπατάει ο άνθρωπος με το Θεό είναι να συνομιλεί με ταυτού. Και ο Απόστολος Παύλος το εξηγεί πάρα πολύ καλά αυτό, ότι ο Ενόχ διαπίστεως ευαρέστησε το Θεό, ζητώντας την παρουσία του, συνομιλώντας με ταυτού και εν τέλει περιπατώντας με ταυτού. Το αποτέλεσμα είναι ότι
πιστεύει με όλη του την καρδιά τον Θεό και τα λόγια του, διαπίστεως ευαρεστεί τον Θεό, ευαρεστών τον Θεό εξητεί το Θεό, εξητώντας το Θεό συνομιλεί με ταυτού και κατά αυτόν τον τρόπο προσδιορίζει ο Θεός, επεξηγεί ότι με αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός μπορεί να περπατάει και το τέλος του περπατήματός του είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, είναι η αρπαγή του ανθρώπου αυτού. Αλλά ακόμη περισσότερο και με μεγαλύτερη θα τολμούσα να πω, αν και συνοπτικά λεπτομέρεια, περιγράφει ο Θεός μέσα στο άσμα ασμάτων της αποκαλύψεις της Εκκλησίας του Χριστού για να φτάσει μέχρι την αρπαγή. Αν θέλετε να το δούμε μαζί, πώς αποκαλύπτει την πρώτη Αποστολική Εκκλησία στη σελίδα 617 στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 6, πώς αποκαλύπτεται η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η οποία σύμφωνα με την αποκάλυψη και την περιγραφή αυτή είναι μία. Τι σάφτη η αναβαίνουσα από τη ερήμου ως στήλη καπνού τεθυμιασμένη με Σμύρνα και Λίβανον με πάσαν αρωματικήν σκόνην του μυρεψού. Αυτή είναι η πρώτη αποκάλυψη που ο Θεός δίνει μέσα στο αυτό το υπέροχο άσμα ασμάτων, έναν ύμνο ιδιαίτερο που εξυμνεί δια Πνεύματος Αγίου την αγάπη του νυμφίου και της νύμφης, αλλά και την αποκάλυψη της νύμφης ενώπιον του νυμφίου. Θαυμάζοντας λοιπόν ο νυμφίος, λέει, ποια είναι αυτή που ανεβαίνει μέσα από έρημο τόπο ειδωλολατρικό και απομακρυσμένο εντελώς από το Θεό, σαν στήλη καπνού που θα καλύψει όλη την οικουμένη, τεθυμιασμένη με αρώματα σπάνια Σμύρνα και Λίβανο και έχοντας ευωδία μοναδική, την ευωδία του Χριστού. Στη συνέχεια πάλι ο νυμφίος με έκπληξη βλέπει την τελευταία Αποστολική Εκκλησία στο 6ο κεφάλαιο και στο 8ο και την αποκαλύπτει δια Πνεύματος Αγίου λέγοντας «Εξήκοντα βασίλισσε είναι», τώρα δεν θα είναι μία, «και ογδοήκοντα παλακές και νεάνιδες αναρρύθμιτοι, όμως η περιστερά μου είναι μία, η δική μου η Εκκλησία, που είναι αμόμητος, που γεννήθηκε από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και μοιάζει στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία που ήταν μία, την είδαν όλες οι θυγατέρες και την εμακάρισαν και βασίλεσε και η παλακέ, όλες την επίνεσαν». Και με έκπληξη, θαυμάζοντας, ο νυμφίος λέγει, «Τι σάφτη η προκύπτουσα, όχι τώρα εκ της ερήμου, αλλά ως η αυγή μέσα από το σκοτάδι, που είναι ωραία σαν τη σελήνη μέσα στο σκοτάδι, αλλά και υπέρλαμπρη σαν τον ήλιο μετά την αυγή, αλλά ταυτόχρονα και τρομερά ως στράτευμα μεσημέας, νικηφόρος εκκλησία. Πηλεάδου δεν μπορούν να συντρίψουν αυτήν». Και εν τέλει αποκαλύπτεται η αρπαγή, η εκκλησία της αρπαγής στη σελίδα 620, στο ήτα κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο, που και πάλι είναι η μοναδική, με ένα χαρακτηριστικό. «Τι σάφτη η αναβαίνουσα από τη ερήμου», όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία βγήκε από την έρημο, αλλά το χαρακτηριστικό της, «επιστηριζομένη επί των αγαπητών αυτής», περπατάει μετά του Κυρίου, στηρίζεται πάνω στον Κύριο, όπως η αρεβωνιασμένη κοπέλα που αγαπάει τον αραβωνιαστικό της και στηρίζεται στο μπράτσο του αραβωνιαστικού της και περπατάνε μαζί. Μέχρι πότε?
μέχρι το τέλος, μέχρι το γάμο που θα λάβει χώρα. Αυτό λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας που θα αρπαγεί. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του λαού του Θεού που θα συμμετέχει στην αρπαγή της Εκκλησίας και είναι ένα μοναδικό να περπατάει, όχι δηλαδή μία στιγμιαία προσωρινή σχέση, αλλά μία συνεχόμενη και προοδευτική σχέση, αυξανόμενη σε αγάπη, σε υπακοή, σε πίστη, σε ελπίδα και σε όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέχρι να φτάσει εκείνη η στιγμή της αρπαγής. Το πρόσωπο λοιπόν που μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, μας διδάσκει ο Θεός την διδασκαλία της αρπαγής, είναι αυτός ο Ενόχ, ο αφιερωμένος κατά όνομα και κατά πράξη στο Θεό, ο οποίος αφού παντρεύτηκε και γέννησε πολλά αγόρια και κορίτσια, δεν έπαψε ποτέ με πίστη να ευαρεστεί το Θεό, να εξητεί το Θεό, να συνομιλεί με το Θεό, να του αρέσει να συνομιλεί με το Θεό, ώστε εν τέλει περιπατώντας 300 ολόκληρα χρόνια μετά του Κυρίου, συμβεί αυτό που ελπίζουμε, που περιμένουμε, που μας υπόσχεται ο Θεός, τη μετάθεσή Του. Πέτυχε τη μετάθεσή Του, ώστε δεν είδε θάνατο. Γιατί ο θάνατος έχει πόνο. Αλλά η αρπαγή της Εκκλησίας έχει δόξα. Και η πρόταση του Θεού είναι να γίνουμε αδελφοί. Αυτό το οποίο θέλει να μας κάνει ο Θεός. Και ο Θεός τι θέλει να μας κάνει? Επειδή αγάπησε την Εκκλησία Του και την αγαπάει, θέλει να την αγιάσει, καθαρή σας αυτήν με το λουτρό του ύδατος που είναι ο Λόγος του Θεού, ώστε εν τέλει μόνο με το Λόγο του Θεού ο Χριστός μπορεί να καθαρίσει την Εκκλησία, ώστε εν τέλει να παραστήσει αυτήν εις τον εαυτόν του, περπατώντας μαζί της, να παραστήσει αυτήν στον εαυτόν του ένδοξη Εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά μια Εκκλησία που να είναι Αγία και άμωμος. Πραγματικά λοιπόν ένα πρόσωπο μέσα από το οποίο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας διδάσκει πώς είναι δυνατόν ο αδύναμος άνθρωπος, ο ασήμαντος άνθρωπος, δικαίως όχι μόνο κατά χάριν, αλλά εν τη δικαιοσύνη του Θεού, να είναι έτοιμος για να λάβει μέρος σε αυτή τη μοναδική μέρα που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, αφού προηγούμενα συμμετέχει κατά χάριν βεβαίως, αλλά εν τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι σε μία εκ των 60 βασιλισσών ή των 80 παλακών, ούτε μία εκ των αναρριθμήτων νεάνιδων, αλλά στη μία την περιστερά του Κυρίου, που το χαρακτηριστικό της είναι αμόμητος, χωρίς μόμο, γεννημένη από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, από το Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που περιγράφει την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και ομοιάζουσα κατά πάντα σε αυτήν, έτσι πως μας την αποκαλύπτει
ο Λόγος του Θεού και πάλι μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ώστε να φτάσει εν τέλει η περιστερά του Κυρίου να είναι η μοναδική που περπατάει μαζί με τον Κύριο επιστηριζωμένη σε Αυτόν και να συμμετάσχει κατά αυτόν τον τρόπο στη θαυμάσια αυτή μέρα, αλλά και στην πείρα, να συμμετάσχει και στην πείρα του Ενόχ, ώστε όπως ο Θεός μετέθεσε Αυτόν, έτσι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού να μεταθέσει και σένα, γιατί η πρόσκληση είναι προσωπική και σένα, κατά χάριν βεβαίως και εν τη δικαιοσύνη του, μόνο αν διαπίστεως ευαρεστείς το Θεό, εξητείς τον Θεό απολαμβάνοντας μισθαποδοσία από Αυτόν απόλυτη, εξητείς να γίνεις όπως ο Χριστός έγινε φίλος σου, να γίνεις και εσύ φίλος του για να συνομιλείς μαζί του, και τότε συνοπηλώντας και καθώς Αυτός θα σου αποκαλύπτει το πρόσωπό του, την αγάπη του, τη δόξα του, συνομιλώντας πια δεν θα μπορείς να αφήσεις αυτό το μοναδικό περπάτημα μαζί με τον Χριστό. Αδελφοί, ας το σκεφτούμε καλά, γιατί αυτό το περπάτημα είναι μοναδικό. Ας μην πούμε, κανείς μας ας μην το πει, ότι εγώ είμαι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας, εάν πρώτα δεν είναι βεβαιωμένος ότι συνομιλεί και περπατά μετά του Κυρίου. Περπατά και συνομιλεί, όπως ακριβώς διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, ότι ο Ηλίας, που είχε και αυτός την παρόμοια, σχετικά παρόμοια πείρα, ενώ περιπατούσε και ελαλούσε μετά του Ελισέ, επαναλαμβάνω, ενώ περιπατούσε και ελαλούσε, συνομιλούσε μετά του Ελισέ, άμαξα πυρός και ύπη πυρός διεχώρησαν αυτούς, και ο Ηλίας ανέβει στον ουρανό με ανεμοστρόβιλο. Αυτός δε που έμεινε πίσω κέρδισε την πλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου. Ο στόχος λοιπόν που μας δίνει, που σου δίνει, γιατί το μήνυμα σήμερα είναι προσωπικό και όχι ούτε οικογενειακό ούτε εκκλησιαστικό, προσωπικό, γιατί η αρπαγή είναι επί προσωπικού επίπεδου, βεβαίως όμως και το σύνολο των πιστών θα είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ο στόχος, η οδηγία, η πρόσκληση είναι πίστεψε με όλη σου την καρδιά, γιατί η πίστης είναι αυτή στην πραγματικότητα που κάνει τον άνθρωπο, επαναλαμβάνω, η πίστης κάνει τον άνθρωπο, τα ελπιζόμενα από Αυτόν να τα ζει, καθώς είναι ελπιζομένων υπόστασης. Μόνο διαπίστεως αυτά τα οποία ελπίζεις μπορείς να τα ζήσεις. Και δεύτερον, κάνεις τον άνθρωπο τα αόρατα υπεσχημένα, τα κάνει ορατά. Γιατί είναι πραγμάτων έλεγχος μη βλεπομένων. Δύο πράγματα λοιπόν κάνει η πίστης. Πίστης όμως όχι μια αόριστη πιστεύω στο Θεό, γιατί και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ένας και υπάρχει, αλλά
φρύτουνε. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Πιστεύω στη μαρτυρία του Θεού που είπε ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευαρεστήθην όταν ευαυτίζεται ο Ιησούς και δευτέραν φοράν εμαρτύρησε για να είναι βεβαία η μαρτυρία ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός αυτού ακούετε. Και για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η πίστη, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι όποιος δεν πιστεύει στον Θεό, έκαμε αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσε εις την μαρτυρία του Θεού, την οποία εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού που τον έστειλε για τη σωτηρία μας. Αυτός είναι ο σωτήρας μας, ο λυτρωτής μας. Αυτός είναι η βοήθειά μας και όχι μόνο αυτό. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός τους πιστεύοντας. Τους πιστεύοντας ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, τους πιστεύοντας ότι είναι αυτός τον οποίον ευαριστήθη ο Πατέρας, τους πιστεύοντας εις την μαρτυρία του Θεού αυτού ακούετε. Εάν δεν έχουμε αυτή τη βεβαιότητα ότι αυτόν και μόνον αυτόν πρέπει να ακούμε, το οποίο είναι η πίστης, η οποία όπως είπαμε κάνει τα όρατα υπεσχημένα ορατά και τα ελπιζόμενα πραγματικότητα στη ζωή μας. Αυτή λοιπόν είναι η σημάς τους πιστεύοντας ότι είναι ο Υιός του Θεού ο μονογενής στον οποίον ευαρεστήθην και ιδιαιτέρως αυτού ακούετε. Σε αυτή τη μαρτυρία λοιπόν απολαμβάνουμε πιστεύοντες, απολαμβάνουμε ζωή αιώνιον γιατί γνωρίζουμε ότι η ζωή είναι εν το Υιό. Δεν υπάρχει ζωή αιώνιος, δεν υπάρχει αρπαγή της Εκκλησίας παρά μόνο εν το Χριστό Ιησού. Πιστεύω, πιστεύοντας ευαρεστώ το Θεό, ευαρεστών το Θεό γνωρίζω Αυτόν πιο πολύ και εξητώ Αυτόν, εξητώντας Αυτόν μαθαίνω να συνομιλώ με ταυτού το οποίον είναι το ζητούμενο, να του μιλάω και να μ' ακούει αλλά όχι μόνο. Και να μου μιλάει και να τον ακούω. Και μόνο όταν έχουμε διάλογο με το Θεό, συζήτηση και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη μετά του Ιησού Χριστού μπορούμε πραγματικά να περπατάμε με ταυτού ώστε να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Προσωπική λοιπόν πρόσκληση. Πίστης ιδιαίτερα εις το αυτό ακούετε που είναι η μαρτυρία του Θεού. Κατά αυτόν τον τρόπο όταν είμαστε όχι μόνο ακροατές αλλά εκτελεστές και υπακούμε σε Αυτόν γινόμεθα ευάρεστοι, ευαρεστούμε τον Θεό. Ευαρεστούντες τον Θεό γεμίζει η καρδιά μας με αγάπη καθώς το αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη μέσα στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου και ξεκινάει η εξήτηση. Αποτέλεσμα της εξήτησης είναι να γνωρίσουμε Αυτόν, να ακούμε τη φωνή Του και να ακούει τη φωνή μας και έτσι συνομιλούντες με Αυτόν να μπορούμε αληθινά να περπατάμε μαζί Του ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη δόξα της Εκκλησίας, για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτά αδερφοί αγαπητοί θα ήταν δύσκολα έως αδύνατα εις τον άνθρωπο εάν δεν υπήρχε ο Χριστός. Αν δεν υπήρχε το όνομα του Ιησού Χριστού. Αν δεν υπήρχε ο Λόγος του Θεού που να μας βεβαιώνει αιτείται και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας.
Κάθε ένας που προσέρχεται, που πλησιάζει το Θεό, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να γνωρίζει ότι ο Θεός είναι μόνο και γίνεται μόνο μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Δεν θα γίνεται μισθαποδότης ο Χριστός στη ζωή σου, ο Θεός στη ζωή σου, εάν δεν εξητείς Αυτόν. Και αν δεν εξητείς Αυτόν, αλλά με συγκεκριμένη εξήτηση, θέλω να μου μιλάς γιατί είσαι φίλος μου και να σ' ακούω, αλλά και θέλω να σου μιλάω γιατί είμαι φίλος σου και να μ' ακούς. Όταν λοιπόν αποκτήσει ο χριστιανός με τη χάρη του Χριστού, βεβαίως και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αυτή την υπέροχη φιλική σχέση με τον Χριστό, τότε, τότε και μόνο τότε είναι ικανός να περπατάει με Αυτόν, και τότε και μόνο τότε έχει παρησία να ζητάει από το Θεό, γνωρίζοντας ότι τον ακούει και να λαμβάνει. Και το αίτημα το πρώτο του κάθε χριστιανού είναι η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη αυτού. Είναι δηλαδή η αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν. Βοήθησε.